Πάμε όλοι! Καλώς ήρθατε στην δράση στη φύση! Ωραία, πού με έφερες, ωραία! Τι είναι τούτο! Είσαι καλά! Είναι κρύο, θέλουμε να ζεσταθούμε και αντί να πάμε στον ήλιο, είμαστε στη σκιά και δίπλα στο ποτάμι και στην υγρασία. Φτάνουμε στο αυτοκίνητο τώρα. Η δράση στη φύση, όπως λέει και ο τίτλος, κάνει δράση στη φύση. Εδώ είμαστε λοιπόν στη φύση, αλλά πού είναι αυτή η φύση, είναι λίγο περίεργο, αλλά στην ουσία είμαστε σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας. Σχεδόν. Ενώ ότι γύρω-γύρω μας υπάρχει πόλη. Εδώ είναι δυτικά και εδώ είναι ανατολικά. Ολυμπιακό στάδιο, Πεντέλη στο βάθος, Ημιτός. Βρισκόμαστε λοιπόν πάνω από τη Φιλοθέη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να απομακρυνθούμε πάρα πολύ για να βρεθούμε στη φύση. Δεν χρειάζεται να πάμε κάπου πολύ μακριά ώστε να τρέξουμε σε φυσικό περιβάλλον και όχι στο δρόμο. Είναι δίπλα μας. 7:59 AM. Ωχ, όλες τις δρομές περίμενα, αλλά ήταν ανάγκη να έρθει αυτός εδώ μπροστά μου τώρα. Στην ανάγκη. Στην ανάγκη. Άμα πέσεις. Τι να κάνεις. Έχει μια ελαφρά υγρασία. Έχει μια ελαφρά υγρασία. Τι κάνεις. Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε. Τραβάς βίντεο. Τραβάω βίντεο, τραβάω βίντεο. Οπότε για να βέβαια δεν ήρθαμε για προπόνηση κανονική. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε 30 χιλιόμετρα, τα εξής 10. Ωραία, ας κάνουμε αυτά τα 40 χιλιόμετρα, τα εξής 5. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω καλά τις διαδρομές εδώ. Έχω έρθει βέβαια τότε που είχαμε τρέξει θα με πάμε το πάνω. Χρήστο. Αλλά μόνο εδώ γίνεται. Όχι, όχι, θα πάμε πάνω, θα βγούμε πάνω στο λόφο και θα κατέβουμε από την άλλη πλευρά, από Βέικου. Ωραία, πάμε. Από εκεί. Πάμε. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Τώρα. Oh, πού πάμε. Τι είναι τούτο. Έχει μονοπάτια μέσα στην πόλη. Βέβαια. Τα κουρά που είναι κάτω. Από τον νύφτης. Με το γάργαρο νερό που έβρεξε και χθες. Και σήκωσε λίγο στάθμη. Όχι, δεν έγραφε τόση ώρα. Άρα τι, πάμε πίσω. Thank you.
Έχει και σηματοδότηση. Ωχ, κοίτα εδώ. Έχει ωραίο κατεφορικό μονοπάτι. Αλλά μπορώ να κατέβω και από εδώ. Δεν έχω κατέβει από εδώ. Ωραία, πάμε από εκεί. Εκτός αν θες να κατέβουμε. Α, να πάμε εκεί και να κατέβουμε εκεί κάτω. Και να βγούμε. Ωραία. Πάμε. Ωραία, πού με έφερες, ωραία. Τι είναι τούτο. Κάτσε να δούμε. Θα βγει. Έτοιμος να με πιάσεις που θα κάτσε. Άμα πες φίλε θα έχω τα περισσότερα views. Θα έχεις. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω. Τρέχοντας το πήγες. Ναι, ρε, τι. Ωραία, τρέχοντας θα το πω κι εγώ. Μπορείς να σταματήσεις, πέρα δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορείς. Έφυγα. Μειώδης και παρημειώδης. Φύγε. Εδώ τώρα είμαστε στο άλσος βεϊκού. Από πάνω για την ακρίβεια από το άλσος βεϊκού. Και αυτή είναι η λεωφόρος βεϊκού. Wow! Έχει μελίσια εδώ. Μάλλον. Πολλά μελίσια. Και κάπου εδώ αφήνουμε το πάρκο και επιστρέφουμε στη βουή της πόλης. Να, ήδη ακούγονται τα αυτοκίνητα και η κίνηση. Εδώ κάτω είναι ο δρόμος. Εδώ βγήκαμε. Δες. Έλα ρε. Άντε ρε. Πενά. Τέλεια. Δεν το ήξερα. Δεν το είχα καταλάβει. Α, και τώρα πάμε στην Αγία Φιλοθέη. Στην εκκλησίτσα. Ρε, δεν επιτρέπει να μπουν μέσα και κάθονται έξω. Αυτό είναι. Πάμε, πάμε, προχώρα, πάμε, τρέχουμε. Από εδώ. Γιατί πάμε από εδώ. Τι ώρα. Από εκεί θα πάμε. Πάμε από εδώ. Α, πάμε. Πάμε. Από εδώ. Αποφάσισε. Πάλι πλατεία Δρασοπούλου. Και λίγο πριν τελειώσουμε το τρέξιμό μας. Να κάνουμε. Ζέστη. Ναι. Να κάνουμε έτσι ένα πέρασμα πάλι από εδώ. Είναι πένα. Δίπλα στο ποτάμι. Δεν είναι Κρυοπούλου, είναι Δρασοπούλου. Ναι, τώρα
έβαψαν ένα κρυοπούλο και έγινε λίγο πιο δροσοπούλο. Και κάπου εδώ τέλειωσε η σημερινή μας διαδρομή. Γύρω στα 10 χιλιόμετρα βγήκε, καλά ήταν. Πάμε τώρα για διατάσεις. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, να γράψετε στα σχόλια κάτω και το πιο σημαντικό να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να το κουδουνίσετε ώστε να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο.